Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που γίνεται μέσω του προγράμματος Zoom λόγω του COVID. Στη σημερινή διάλεξη θα δούμε θέματα σχετικά με τις εργασίες και επίσης θέματα σχετικά με το Unix, όπου από εδώ και πέρα όλα τα εργαστήρια θα γίνονται πάνω στον σερβερ το φοιτητικό που έχω στήσει, το Zafora ECUWMGR. Οπότε θα δούμε θέματα πώς συνδεόμαστε στο Zafora, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα που βρίσκονται εγκατεστημένα και γενικότερα πώς θα μάθουμε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Είναι το FreeBSD, το οποίο είναι ίδιο παρόμοιο δηλαδή με το Linux και τα δύο έχουν τερματικό και τα δύο έχουν τις ίδιες εφαρμογές σχεδόν GNU, όπως ονομάζονται, και βέβαια έχουν την ίδια υποστήριξη για προγράμματα σε C, τους ίδιους ή παρόμοιους compilers και το καθεξής. Καθώς περιμένουμε τους υπολείπους να συνδεθούν, ας δούμε κάποια ενδιαφέροντα άρθρα. Για παράδειγμα, σας είχα πει σε προηγούμενο μάθημα ότι υπάρχει μια λίστα που δημοσιοποιεί, να το κάνω και share τώρα, περιμένετε λίγο. Πού είναι το zoom, share screen. Screen 1, περιμένετε λίγο. Share. Okay. Πρέπει να είμαστε εντάξει τώρα. Λοιπόν, κάνω share την οθόνη μου και θα σας δείξω το πρώτο αρχείο. Το οποίο αναφέρεται στις top γλώσσες προγραμματισμού για το 2020. Σε προηγούμενη διάλεξη σας είχα δείξει για το 2019. Λοιπόν, ας δούμε τι αναφέρει, ότι η Python rules the roost, δηλαδή η Python κυβερνάει, συνεχίζει να έχει μεγαλύτερη απήχηση, αλλά και η COMBOL αποκτάει και αυτή κάποια δημοσιότητα, ανεβαίνει θέσεις λόγω της πανδημίας. Ας δούμε λοιπόν τα rankings, όπως βλέπετε. Python κατέχει την πρώτη θέση, το 100% δηλαδή σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση του IEEE Spectrum. Στη συνέχεια η Java βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η C στην τρίτη, C++ και JavaScript. Βλέπετε βέβαια και άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται, όσο και τη MATLAB έχουν τοποθετήσει. Να σημειώσω ότι, όπως γνωρίζετε, Java, C, C++ είναι γλώσσες που διδάσκεστε κιόλας στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθείτε. JavaScript στο προγραμματισμό διαδικτύου έχετε κάποια μαθήματα. Python, δεν υπάρχει μάθημα Python, αλλά είναι αρκετά εύκολη γλώσσα και σε κάποια μαθήματα επιλογής, για παράδειγμα όπως και στο δικό μου που διδάσκεται σε μεγαλύτερο σαν ενσωματωμένα, κάπου γράφουμε Python, μαθαίνουμε δηλαδή τα βασικά της γλώσσας Python. Αυτό σας το παρουσιάζω προκειμένου να αρχίσετε από τώρα να καλύπτετε πιθανά κενά που έχετε, προκειμένου να είστε ανταγωνιστικοί όταν βγείτε έξω στον επαγγελματικό σας στίβο. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον άρθρο από την IEEE. Ένα άλλο άρθρο που ήθελα να σας δείξω, το οποίο το έχω πάρει από το SEC News, είναι οι πιο αγαπητές και μισητές γλώσσες προγραμματισμού. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο που ρωτήθηκαν 98.000 προγραμματιστές από τους μηχανικούς λογισμικού της Hired, μια εταιρεία, βρέθηκε το εξής. Βρέθηκε ότι η PHP είναι η πιο μισητή γλώσσα προγραμματισμού. Η αλήθεια είναι ότι διαφωνώ με αυτό, γιατί εγώ χρησιμοποιώ πολύ την PHP και θεωρώ από τις πιο ωραίες γλώσσες προγραμματισμού, γιατί σου επιτρέπει να συνδέσεις
το client server, δηλαδή να έχεις ενσωματωμένα συστήματα που να μιλάνε σε ένα web server με μια βάση δεδομένων και να επιτρέπεται αυτή η επικοινωνία IoT. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες διαδικασίες και άλλες γλώσσες προγραμματισμού, Node.js για παράδειγμα, το πρώτο που μου έρχεται, αλλά PHP, επειδή μοιάζει πολύ με τη C, είναι εύκολο να το προγραμματίσουμε. Εν τούτης, οι περισσότεροι, όπως φαίνεται, έχουν καταγράψει ότι η PHP είναι μισητή γλώσσα προγραμματισμού. Βέβαια, αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, στο chat θα μπορούσε κάποιος να γράψει τα σχόλια. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσω και τη δικιά σας άποψη, τουλάχιστον στο chat, όχι ενδεχομένως άμεσα τώρα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε σχετικά με το άρθρο αυτό. Η Python, βλέπουμε, ότι θεωρείται από τις πιο αγαπημένες γλώσσες. Άρα και σε αυτό το άρθρο, η Python κρατάει τα σκύπτρα στην αξιολόγηση και της δημοτικότητας, αλλά και της αγάπης, μπορούμε να πούμε, που τρέχουν οι προγραμματιστές προς αυτή. Βλέπουμε λοιπόν και τη λίστα. Python στην πρώτη θέση, ακολουθεί JavaScript με 49%. Είναι οι πιο αγαπημένες γλώσσες προγραμματισμού για αυτή τη λίστα αναφέρομαι, 51-49. 37 η Java, 34 HTML και στην πέμπτη θέση C++. Ενώ, αν δούμε την λίστα σχετικά με τις γλώσσες που ο κόσμος δεν τρέφει και τα καλύτερα αισθήματα, PHP είναι στην πρώτη θέση με 20%, 19% για την ακρίβεια, στο 12% Objective-C και η Java βλέπουμε υπάρχουν και ένα 11% που δεν την προτιμούν. Και όταν αναρωτήθηκαν, ο βασικός λόγος που έκανε μια γλώσσα προγραμματισμού περισσότερο μισητή ήταν ότι δεν ήταν διασκεδαστικό, ενώ διαφορετικά, αν έχει πολλούς πόρους, είναι μια αγαπητή γλώσσα. Δηλαδή, μπορείς εύκολα να βρεις κομμάτια κώδικα που σου λείπουν για να γίνεις και πιο παραγωγικός και να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άλλο άρθρο που ήθελα να δούμε. Τώρα, θα σας δείξω ένα άλλο άρθρο, το οποίο βασικά δεν είναι άρθρο, είναι παρουσίαση, σχετικά με το Unix. Από εδώ και πέρα, στο εργαστήριο, θα κάνουμε προγραμματισμό σε κέλυφος, δηλαδή σε μία τέτοια οθόνη, το μαύρο παράθυρο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το μαύρο παράθυρο μπορούμε να το αλλάξουμε το χρώμα πίσω, να το κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Απλούστατα, επειδή ήδη από τη δεκαετία του 80 τα τερματικά ήταν ή πρασινόμαυρα ή ασπρόμαυρα, είχαν δηλαδή από πίσω μαύρο background, ήταν οθόνες, να τις σκέφτεσαι ως οθόνες όπου είχαν μόνο ένα προλόγιο και η οθόνη συνδεόταν με κάποιο σειριακό τρόπο σε έναν server, με ένα serial δηλαδή καλώδιο. Παρέμεινε και στις μέρες μας να αναφέρονται αρκετοί στο τερματικό ως το μαύρο παράθυρο. Αυτό το μαύρο παράθυρο που είδαμε και στα Windows, το αντίστοιχο δηλαδή με το CMD, αυτό ήταν το μαύρο παράθυρο των Windows ή το τερματικό των Windows, έχουμε και το τερματικό του Unix. Unix βέβαια ακριβώς δεν είναι Unix, είναι Unix συμβατό, γιατί το Unix έχει trademark από την εταιρεία που το κατέχει, άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι πουλάω ένα λειτουργικό σύστημα Unix, αλλά είναι συμβατό με το Unix. Αυτό το συγκεκριμένο που βρίσκεται στο Zafora, μπορούμε να δούμε με τις πληροφορίες uname.alpha ότι είναι λειτουργικό σύστημα FreeBSD, έκδοση 12.1. Είναι η τελευταία σταθερή έκδοση του FreeBSD που την έχω ενημερώσει αυτή την έκδοση γιατί παρέχει αρκετά φίξεις ως προς την ασφάλεια και την ευχρηστία. Αυτός είναι ο πυρήνας βέβαια. Υπάρχουν και εφαρμογές. Κάποια εφαρμογή, όπως θα δείτε στο εργαστήριο, για παράδειγμα, είναι το PS, που μας δίνει τις διεργασίες. Άμα δώσω PS, βλέπω τις διεργασίες που έχει ο χρήστης με τα συγγένεις. Άμα δώσω το Who, για παράδειγμα, βλέπω ότι σήμερα βρίσκομαι μόνο εγώ συνδεδεμένος, ενώ μία εντολή που μόνο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει, last clean 10, είναι οι τελευταίοι 10 χρήστες
που είχαν συνδεθεί. Κατά τα άλλα, άλλες εντολές που μπορώ να δω, για παράδειγμα, είναι το MAN. MAN είναι από το manual. Μας δείχνει δηλαδή το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορώ να δω λοιπόν MAN και μια σελίδα. Να ζητήσω το εγχειρίδιο κάποιου προγράμματος, δηλαδή να μου δείξει η σελίδα πληροφοριών. Για παράδειγμα το PS. MAN PS, όπου μας αναφέρει το σύντομο, μια σύντομη γραμμή, το τι κάνει αυτή η εντολή. PS μας δείχνει process status. Έχει μια σύνοψη των παραμέτρων που δέχεται αυτή η εντολή. Για παράδειγμα, δέχεται την παράμετρο παύλα α ή παύλα σι κεφαλαίο ή και δύο μαζί. Μπορεί να βάλουμε και α και σι κεφαλαίο. Βλέπετε πάρα πολλά γράμματα. Παύλα off FMT, για παράδειγμα το format. Αυτό τα αναφέρει με λεπτομέρειες παρακάτω. Πατώντας Enter, μπορώ να μεταβώ στο υπόλοιπο κομμάτι του κειμένου. Πατώντας Spacebar, μπορώ να μεταβώ σε μια σελίδα παρακάτω και πατώντας το χαρακτήρα το backslash, δηλαδή το διαγώνιο, μου βγαίνει, όπως βλέπετε, η αναζήτηση. Εδώ είναι αναζήτηση search. Μπορώ να πω, πες μου, για παράδειγμα, βάζω μια λέξη, process, enter, και μου αναφέρει την πρώτη λέξη, process. Αν ξαναπατήσω διαγώνιο και enter, μου πηγαίνει στην επόμενη γραμμή που κάνει match αυτό. Εννοείται ότι είναι πολλές σελίδες αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Οπότε, καλό είναι βέβαια να το διαβάσουμε και μια φορά, αλλά σε περίπτωση που το έχετε διαβάσει μια φορά και θέλετε αμέσως να μεταβείτε στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει, το slash, αυτό το διαγώνιο, είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια γρήγορη αναζήτηση. Τώρα, πώς συνδέεται κάποιος στο Zafora, γιατί από εδώ και πέρα θα συνδέσετε στο Zafora να δουλεύετε. Μπορεί κάποιος βέβαια να έχει εγκατεστημένο Linux σπίτι του, η FreeBSD, αλλά όλες οι εξετάσεις γίνονται σε αυτό το μηχάνημα. Ας δούμε λοιπόν πώς συνδέεται κάποιος. Θα σας φέρω τώρα το tab. Καταρχήν, συνδέεται στην web σελίδα που έχω δημιουργήσει. Ασφαλώς αυτή η σελίδα έχει ενημερωτικό μόνο σκοπό, δηλαδή έχει τους οδηγούς που έχω δημιουργήσει, δεν έχει σχεδιαστεί για κάτι άλλο, παρά μόνο να παρέχει πρόσβαση στους οδηγούς, για παράδειγμα. Εντάξει, εκτός από το πρώτο link, το οποίο είναι η παρουσίαση των υποδομών του τμήματος, το δεύτερο είναι σύνδεση με SSH. Για να συνδεθούμε στο server Zafora, θα χρησιμοποιήσουμε την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση, Secure Cell Connection, εννοεί το connection, ένα Secure Cell. Ένα ασφαλή κλειό λοιπόν. Θα ανοίξουμε αυτό το παράθυρο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το PuTTY. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα, όπως το βλέπετε αυτό, πολύ μικρό, πολύ εύκολο. Είναι το καλύτερο πρόγραμμα για Windows για σύνδεση μέσω SSH. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες, εκτός από την απομακρυσμένη σύνδεση. Για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ και το Serial, όπου μου επιτρέπει να συνδεθώ, για παράδειγμα, σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, όπως το BeagleBoard, για να δω την κονσόλα. Ή στο SSH, η άλλη λειτουργία που χρησιμοποιώ είναι τα Tunnels, που μου επιτρέπει μέσω ενός shell να δημιουργήσω ένα κρυπτογραφημένο τούνελ για να διοχετεύσω δεδομένα προς κάποιον άλλον υπολογιστή. Αυτές είναι σαν πρόθεση θυρών, να το φανταστείτε. Αυτές είναι πιο προχωρημένες λειτουργίες, αλλά αν τις χρειάζεστε, αυτό είναι το εργαλείο. Λοιπόν, η πιο βασική λειτουργία είναι ότι στο host name βάζουμε το όνομα χρήστη που έπειτα, εγώ βάζω μετασυγγένει, παπάκι, Zafora, ECE.wmgr. Το πρώτο κομμάτι είναι το username που έχετε στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ECE09999, για παράδειγμα. Κάποιος δηλαδή φοιτητής μπορεί να βάλει ECE09999, παπάκι, Zafora, ECE.wmgr και χρησιμοποιώντας το password που έχει στον κεντρικό υπολογιστή του Πανεπιστημίου, στο Directory Service του Πανεπιστημίου, αποκτάει άμεσα πρόσβαση στο server αυτό. Δηλαδή αυτό το server τον έχω συνθέσει με το Directory Service, με το DS-UWMGR, που είναι ο Directory Server του Πανεπιστημίου που φέρει όλους τους κωδικούς όλων των χρηστών του ιδρύματός μας. Λοιπόν,
Μόλις συνδεθείτε μέσα, θα δείτε ότι έχετε κάποιο περιορισμό χώρου. Όπως βλέπετε, μόλις συνδεθείτε, σας αναφέρει ένα μήνυμα σχετικά με το χώρο που έχετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 1 GB από το μέγιστο διαθέσιμο, 1,17 GB που έχει ο κάθε χρήστης στο σερβερ αυτό. Και υπάρχει ένας περιορισμός στις διεργασίες. Για παράδειγμα, έχω 7 διεργασίες από τις συνολικά 96 που δικαιούμαι και χρησιμοποιώ μία σύνδεση αυτή τη στιγμή, ένα τερματικό. Σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς έχουν τεθεί από μένα προκειμένου να επιτρέπουν την διαθεσιμότητα του συστήματος σε όλους τους χρήστες. Γιατί αν δεν υπήρχε ο περιορισμός χώρου, που είναι hard περιορισμός χώρου, δηλαδή θα δείτε ότι μόλις γεμίσει αυτός ο χώρος δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να ανεβάσετε κανένα αρχείο. Αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός χώρου, τότε κάποιος χρήστης θα μπορούσε κατά λάθος να γεμίσει όλο το χώρο του συστήματος και να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Ομοίως και με τις διεργασίες, επειδή το λειτουργικό σύστημα, όπως θα δούμε στην διάλεξη νούμερο 3, διατηρεί για κάθε διεργασία ένα process table, δηλαδή καταλαμβάνει ένα μέρος της μνήμης, και μάλιστα συνήθως είναι στη RAM, άρα καταλαμβάνει ζωτικό μέρος η RAM, όχι virtual στο δίσκο, έχει ως συνέπεια κάποιος χρήστης που δημιουργήσει χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες διεργασίες να απορροφήσει όλη τη μνήμη του συστήματος χωρίς να κάνει έστω καν μάλλον. Και μόνο που θα δημιουργηθεί μια διεργασία, χωρίς να κάνει τίποτα αυτή τη διεργασία, καταλαμβάνει κάποια byte. Οπότε μετά από κάποιο διάστημα το σύστημα γίνεται unresponsive και κρασάρει. Γι' αυτό λοιπόν έχω βάλει αυτούς τους περιορισμούς και αυτό μας επιτρέπει το μηχάνημα να έχει αρκετό υψηλό uptime, 29 days. Και έχει 29 days γιατί πριν από 29 μέρες είχε γίνει μια διακοπή ρεύματος στις ΔΕΗ, εκεί που βρίσκεται, στο κτίριο K2, και γι' αυτό έπεσε το ρεύμα. Δηλαδή κάνει reboot το σύστημα μόνο όταν πέσει το ρεύμα, δεν το έχω συνδέσει σε UPS, έτσι κι αλλιώς είναι, όπως λέμε, αρκετά resilient. Η λέξη resilient σημαίνει ότι αντέχει. Αντέχει τις βίες επανεκκινήσεις. Έχει ένα πολύ δυνατό σύστημα αρχείων, το FFS, Fast File System. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στα λειτουργικά συστήματα. Όπως και τα Windows αντέχουν. Και αυτά, αν τα κλείσουμε και τα Windows που έχουμε, τα κλείσουμε και τα ξανοίξουμε, δεν θα έχουν πρόβλημα τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, κατά 99% δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα. Λοιπόν, στο site Zafora ECUWGR έχετε διάφορους οδηγούς, διαβάζετε το SSH, ένας οδηγός, όλοι αυτοί οι οδηγοί έχουν γραφτεί από μένα, γιατί εγώ έχω στήσει και το Zafora και το έκανα αυτό γιατί όταν είχα έρθει στο Πανεπιστήμιο το 2010 αυτά τα μηχανήματα ήταν στιβαγμένα σε κάποια αποθήκη επειδή δεν υπήρχε κάποιος με εξειδικευμένες γνώσεις να τα χρησιμοποιήσει. Και επειδή εγώ και από παλιά σας είχα πει κάποια στιγμή ότι ήδη όταν ήμουν φοιτητής από τη δεκαετία του 90 είχα στήσει σερβερ στο πανεπιστήμιο με άλλους συμφοιτητές μου, με το Slackware 2 και είχα από τότε το πάθος και την αγάπη του να διαχειρίζομαι συστήματα. Και βέβαια όχι μόνο συστήματα Linux και FreeBSD και Windows συστήματα. Και μετά ως υποψήφιος διδάκτορας ήμουν υπεύθυνος μιας νησίδας υπολογιστών, δηλαδή είχα στήσει server 2000, Windows 2000 με domain, με τους 30 σταθμούς εργασίας, με αυτόματα backup και το καθεξής. Άρα λοιπόν έχω μια μακρά πορεία στο sysadmin και συνεχίζω βέβαια γιατί είμαι ορισμένος από τη συνέλευση του τμήματος ως υπεύθυνος υποδομών, δηλαδή των διακομιστών του τμήματός μας. Γι' αυτό λοιπόν μ' αρέσει το sysadmin και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ασφαλώς μπορείτε να το κάνετε για το sysadmin και ακόμα και εξειδικευμένες γνώσεις. Συνεχίζοντας λοιπόν με τον οδηγό, θα το διαβάσετε για να δείτε πώς πρέπει να συνδεθείτε. Αυτό που πρέπει να θυμάστε πάντα είναι ότι μετά το ECE είναι 5 νούμερα που πρέπει να τοποθετείτε. Δηλαδή κάποιος που έχει τριψήφιο αριθμό μητρώου πρέπει να βάλει 2 μηδενικά στην αρχή, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε.
συνέχεια δείχνει πώς να συνδεθείτε, πώς να μεταφέρετε αρχεία με το SCP ή με κάποιο άλλο τρόπο, όπως ένα στο Network Attached Service Systems, που και εγώ το έχω δημιουργήσει για εσάς. Δηλαδή, στο Zapora θα δείτε ότι υπάρχει ένας δίσκος MNTNA συνδεδεμένος, δικτυακός, βλέπετε εδώ ότι έχει IP, τύπου NFS, Network File System, και αυτός ο δίσκος, βλέπετε, έχει αρχεία που βάζουν φοιτητές. Οποιοςδήποτε, όλα αυτά τα αρχεία τα βάζουν φοιτητές. Οποιοςδήποτε, δηλαδή, μπορεί να γράψει, είναι public area, άρα σημαίνει ότι οποιοςδήποτε μπορεί να διαγράψει, μην αποθηκεύσετε κάτι για backup και αν μπει κάποιος άλλος και το σβήσει, μετά να το αναζητήσετε, είναι ένας τελείως public space. Και μπορούμε να δούμε ότι αυτή τη στιγμή, για να δούμε πόσο χώρο περιλαμβάνει, με το DF. DF είναι disk free. Με το disk free, με το Pavla H, να το δείξει σε μονάδες πιο φιλικές προς το χρήστη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή από τα 6 terabyte που έχει, είναι διαθέσιμα περίπου τα 953 GB. Αυτό ασφαλώς ο NAS είναι το κεντρικό NAS του τμήματος και έχει τα backup όλων των υπολογιστών, των σημαντικών υπολογιστών, όλων των σερβερ, γραμματείας κτλ. Σε άλλο μέρος ασφαλώς που έχει την κατάλληλη προστασία, ώστε να μην μπορεί να το δει κάποιος που δεν πρέπει. Να μην έχει καν πρόσβαση. Αυτός είναι λοιπόν ο δικτυακός χώρος. Δείτε λίγο την παράμετρο Pavla H που έβαλα και δείτε ότι αν δεν βάλω την παράμετρο Pavla H, μας το αναφέρει σε blocks. Οπότε αυτό το νούμερο είναι λίγο, όχι τόσο φιλικό, όσο το 953G. Ο πρώτος οδηγός που πρέπει να διαβάσετε είναι SSH SCP Zafora. Ο δεύτερος οδηγός είναι μεταφορά αρχείων, όπου αναλυτικά περιγράφονται οι τρόποι όπου μπορεί κάποιος να μεταφέρει αρχεία. Βέβαια, θέλει να αλλάξω εδώ το ICTE σε ECE, αλλά ακόμα και το ICTE domain λειτουργεί. Εγώ θα το σημειώσω όμως, θα κάνω ενημέρωση ότι το ICTE domain πρέπει να γραφεί σε ECE στο transfer files. Αυτό τον οδηγό, όπως βλέπετε, τον είχα δημιουργήσει το 2014. Ωραία. Λοιπόν, αναφέρει εδώ τους τρόπους που μεταφέρουμε αρχεία και μπορούμε είτε να γράψουμε στο server Zafora, είτε να πάρουμε το server Zafora. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί, όπως αν θέλετε να στήσετε ένα website, PHP και MySQL με τη βάση δεδομένων, πώς να εγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων, και άλλοι οδηγοί. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα δεν μας ενδιαφέρει μόνο οι δύο αυτοί οδηγοί. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η σελίδα για να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους οδηγούς. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να δούμε και κάτι άλλο, μια που βρισκόμαστε στο Zafora. Θυμάστε ότι είχα δείξει το παράδοξο, θα δω λίγο το αρχείο, είχα δείξει το παράδοξο των αρνητικών αριθμών. Μια γρήγορη επανάληψη. Είχαμε λοιπόν, το μεγαλώνω κιόλας, ίσως να μεγαλώσω και το font, change settings, στο appearance, 18. Ωραία. Σας είχα δείξει αυτό το κομμάτι κώδικα και σας είχα πει σε αυτό το σημείο ότι αν το κάνουμε compile, κανονικά θα περιμέναμε να εκτυπώνεται πάντα είναι OK και όχι αυτό το παράδοξο ότι το μείον χ και το χ είναι μικρότερο από το 0. Και είχαμε δει ότι όταν το κάνουμε compile με το clang, όπως λέγεται αυτό το αρχείο όμως, να το δω λίγο, να κάνω scroll, scrollάρω, negative number. Χρησιμοποιώ το compiler clang, υπάρχουν δύο compilers στο FreeBSD, το clang και το GCC. Και εσείς όταν θα κληθείτε να υλοποιήσετε προγράμματα, θα χρησιμοποιήσετε έναν από τους δύο compilers. Το είχαμε κάνει λοιπόν compile με το clang και στη συνέχεια το είχαμε εκτελέσει, όπου είδαμε αυτό το άτομο, ότι ενεργοποιείται αυτή η συνθήκη και το χ και το μείον χ να είναι μικρότερο από το 0 ταυτόχρονα, το οποίο σημαίνει
ότι ίσως για μας είναι παράδοξο, αλλά για τον υπολογιστή κάνει ακριβώς αυτό που του είπαμε. Και σας είχα πει ότι πρέπει να θυμόμαστε στο συμπλήρωμα ως προς δύο, δηλαδή στον τρόπο που απεικονίζονται μέσα στον υπολογιστή οι προσημασμένοι αριθμοί, όπως θυμόμαστε στην ψηφιακή σχεδίαση, οι αρνητικοί αριθμοί είναι ένας μεγαλύτερος κάθε φορά. Είναι, για παράδειγμα, από μείον 128 έως συν 127. Άρα, αυτό μας θέτει την χαμηλότερη ακέραια τιμή που είναι αρνητική, που είναι το μείον 8, σε περίπτωση που είχαμε 4 bit. Αναλόγως πόσα bit έχουμε, για 32 bit σύστημα, η χαμηλότερη τιμή είναι το μείον 2.8.3.4.8. Ενώ η θετική, η αντίστοιχη, είναι μία μικρότερη, δηλαδή είναι 7. Είναι από μείον 2.1.4.7.4.8.3.6.4.8 έως συν 2.1.4.7.4.8.3.6.4.7. Οπότε αυτό, αν το κάνουμε πλην-πλην, δηλαδή βρούμε το συμπλήρωμα μας προς 2 για να βρούμε το μείον-μείον αυτού, καταλήγουμε πάλι στον ίδιο αριθμό. Και σας είχα πει ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε αν έχουμε, για παράδειγμα, το, αν το δούμε π.χ. για 4 bit, το 1000 που είναι το μείον 8, αν το κάνουμε ως συμπλήρωμα ως προς 2, καταλήγουμε πάλι στο 1000 που είναι πάλι το μείον 8. Δηλαδή σημαίνει ότι το μείον 8 είναι ίδιο με το μείον μείον 8. Γι' αυτό λοιπόν και το χ και το πλην χ είναι μικρότερο από το 0. Και αυτό είχε συνέπεια να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας είχα πει επίσης ότι υπάρχει ένα παρόμοιο bug και με τους πραγματικούς αριθμούς. Δημιούργησα ένα πρόγραμμα στο Σαββατοκύριακο για να σας το επιδείξω. Δημιούργησα αυτό που ονομάζεται MWE. MWE είναι ένας όρος και κατά διαστήματα θα σας μεταφέρω και όρους από τους υπολογιστές. Είναι βασικά άτυπος όρος, αλλά ευρέως χρησιμοποιούμενος. Σημαίνει minimum working example. Δηλαδή, το μικρότερο κομμάτι κώδικα που υποδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Έφτιαξα λοιπόν ένα MWE, το οποίο το έχω ονομάσει The Syngenes Flawed Example. Αυτό λοιπόν, σας είχα πει το πρόβλημα που είχα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή και το υλοποίησα σε ένα minimum working example. Κοιτάξτε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε ένα βρόχο που εκτελείται συνεχώς. Καταρχήν, σε αυτό το εργαστήριο θα έχουμε προγραμματισμό σε C και μάλιστα σε POSIX σηματότητα. Κατά POSIX σηματότητα θα έχουμε κλίση συστήματος, δηλαδή κάποιος πρέπει να γνωρίζει C για να πάμε σε αυτό το εργαστήριο που θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο σύνθετες δομές, π.χ. threads. Θα ανοίγουμε αρχεία, θα έχουμε προσπέλαση αρχείων με διάφορους τρόπους, διαδιεργασιακή επικοινωνία, χειρισμό διεργασιών κ.ο.κ. Άρα κάποιος απαιτείται να γνωρίζει C για να πάει σε αυτό το εργαστήριο και να μπορέσει να το υλοποιήσει πλήρως. Άρα θεωρείται ότι γνωρίζετε να γνωρίζετε C και μπορείτε να κατανοήσετε αυτό το κομμάτι κώδικα, για παράδειγμα. Τι κάνει αυτό το κομμάτι κώδικα? Ορίζω μια τιμή α 0,20 και συνεχώς, while 1 ίσον 1, όπως βλέπετε, κάνουμε το εξής. Αν το α πάρει την τιμή 0,25, σταματάει η εκτέλεση, break. Σε διαφορετική περίπτωση, μου αναφέρει το μήνυμα, αφού γίνει προσάυξηση κατά 0,01, ότι η νέα τιμή είναι αυτή εδώ η τιμή. Βέβαια, κάποια στιγμή, αν γίνει μεγαλύτερο από το 1, θα εκτυπωθεί ότι, προσοχή, υπάρχει αυτό το error A is larger than 1. Αν έκανα την ερώτηση, για παράδειγμα, αυτό πιστεύετε υπάρχει περίπτωση ποτέ να εκτυπωθεί αυτό το μήνυμα? Αρκετοί θα λέγανε, αν το δούμε λογικά, εδώ αυξάνεται κατά 0,01, είμαστε στο 0,20, άρα η επόμενη τιμή θα είναι 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, θα ενεργοποιηθεί αυτή η συνθήκη, θα σταματήσει. Άρα, 5 φορές εκτυπωθεί το new value of A is κτλ. Και θα σταματήσει η εκτέλεση. Αυτό ήταν το λογικό, αυτό που θα περίμενε κάποιος προγραμματιστής. Όμως,
επειδή εμείς τώρα είμαστε και γνώσεις της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, γιατί τα λειτουργικά συστήματα βρίσκονται μετά την αρχιτεκτονική υπολογιστών, αλλά κάποιος γνωρίζει αρχιτεκτονική υπολογιστών και γνωρίζει ότι στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ένας πραγματικός αριθμός απεικονίζεται με συγκεκριμένο bitwidth και γνωρίζει ότι δεν απεικονίζονται όλη η πραγματική τιμή, όλη η πραγματική αριθμή σε float τιμές. Άρα σημαίνει ότι όταν θέτουμε κάτι 0,25, δεν σημαίνει ότι υπάρχει το 0,25. Θα υπάρχει κάτι κοντά, αλλά ενδέχεται αυτό να μην υπάρχει. Όταν το εκτελέσω λοιπόν, ας το κάνω πάλι compile με το plan, ας το κάνω με το GCC μάλλον, να δείτε και τον άλλο compile. GCC, κάτι που μας παρέχει ως υπηρεσία το FreeBSD, ο φιλιός του Buzz βασικά, που είναι και στο Linux, απλώς τώρα επειδή είναι FreeBSD, είναι το autocomplete με τη χρήση του tab. Αν πατήσω λοιπόν δύο φορές tab έχει ως συνέπεια να μου εμφανίσει πιθανές επιλογές που συμπληρώνουν την εντολή μου. Που σημαίνει ότι ξεκινάνε με τα ίδια γράμματα που έχω γράψει. Άρα με GCC ξεκινάνε όλες αυτές τις εντολές. Αυτό που εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω είναι το GCC 9. Άρα GCC 9. Ασφαλώς θέλει ένα κενό να βάλω. Not real. Και όπως θα δείτε στους compilers, συνήθως βάζουμε το παύλα O που είναι output, έξοδος. Ας το πω για παράδειγμα dasigens. Άρα σημαίνει ότι δημιουργήθηκε ένα αρχείο με το ls παύλα la. Βλέπω τα αρχεία, αλλά άμα βάλω κατευθείαν το όνομα του αρχείου, μου δίνει πληροφορίες για αυτό το αρχείο. Άρα 9 και 43, 27 Οκτωβρίου, τώρα μόλις δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο που μπορώ να το εκτελέσω. Εκτελώ αυτό το αρχείο, dasigens, και πατάω Enter. Τι θα περιμέναμε, είπαμε, 5 φορές printf. Θα γίνει 5 φορές printf? Όχι. Γίνονται πολλές παραπάνω εντολές printf. Βλέπετε λοιπόν, πράγματι 0,21, 0,22, 23, 24, 25. Όμως δεν ενεργοποιείται το if. Ένα if που θα έχει ως συνέπεια αν το α 0,25 να σταματήσει. Δεν σταματάει όμως στην εκτέλεση και συνεχίζει 26, 27, 28. Και ασφαλώς ανεργοποιείται η δικλίδα ασφαλείας που έχω βάλει, α μεγαλύτερο του 1, να σταματήσει. Και σταματάει. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έκανα μόρ το διαδικό αρχείο, οπότε βλέπουμε διαδικό κώδικα, που ασφαλώς δεν μας παρέχει κάποια χρήσιμη πληροφορία. Γιατί δεν υπάρχει ένα παράση 0,25. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα αλλάξω αυτό τον format specifier, που αυτή τη στιγμή είναι το default, θα το αλλάξω σε 10.10. Για να το αλλάξω θα χρειαστεί έναν κειμενογράφο, έναν editor, επεξεργαστή κειμένου. Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς στο Unix να χρησιμοποιήσετε κάποιον editor. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VI ή το Nano ή το Pico. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το VI ή VI Improve, Vim. Θα ξεκινήσετε από το Nano βέβαια, που είναι το πιο απλό. Και μια χαρά κάνει τη δουλειά σας. Ένας όμως διαχειριστής συστήματος χρησιμοποιεί VI. Γιατί? Γιατί το Nano είναι πρόγραμμα έξτρα που το βάζουμε σε ένα σύστημα που το εγκαταστούμε. Σε περίπτωση που κρασάρει ένα σύστημα σε σημείο που να μην μπορεί να ξεκινήσει, τότε το μόνο που εμφανίζει είναι μια προτροπή στην αρχή που αναβοσβήνει, που είναι το single user mode, το repair mode, όπως αναφέρεται στο Linux. Και εκεί ο διαχειριστής εκτελεί μόνο κάποια πολύ βασικά προγράμματα. Όπως το VI. Το VI μπορεί να το εκτελέσει από το single cell. Το Nano δεν μπορεί εύκολα να το εκτελέσει. Δεν είναι στην προεγκατεστημένη βασική εγκατάσταση. Άρα στα εργαλεία επιδιόρθωσης ανήκει το VI. Ένας διαχειριστής συστήματος πρέπει να ξέρει το VI προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες αλλαγές, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να κάνει ένα λάθος σε ένα αρχείο ρυθμίσεων του συστήματος. Για παράδειγμα, στο FreeBSD το αρχείο ρυθμίσεων ονομάζεται rc-conf. Αν δούμε το rc-conf, έχει παραμέτρους που έχω εγώ θέσει και τις επεξεργάζομαι. Αν κάνω κάποιο λάθος και βάλω μια λάθος παράμετρο,
μπορεί να μην ξεκινάει το σύστημα. Οπότε τότε συνδέομαι με μια διαδικασία που είναι διαδικασία επιδιόρθωσης, μπαίνω σε ένα υποσύνολο των λειτουργιών του FreeBSD και μόνο με αυτά τα βασικά εργαλεία έχω στη διάθεσή μου μόνο αυτά τα βασικά εργαλεία για να επιδιορθώσω το σύστημα. Γι' αυτό κάποιος που θέλει να δει πιο προχωρημένα θέματα θα πρέπει να μάθει VI. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ το VI, θεωρείται δύσκολο βέβαια το VI. Έχει αυτό που λέμε difficult learning curve, δηλαδή μια πολύ δύσκολη καμπύλη εκμάθησης. Ενώ τα άλλα π.χ. είναι σχεδόν οριζόντια, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος μαθαίνεις, μάλλον όχι οριζόντια, αν το σχεδιάσω λίγο για να δείτε τι σημαίνει καμπύλη εκμάθησης. Ένα απλό πρόγραμμα, π.χ. το Nano, εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι το πόσο χρησιμοποιείται τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στο Nano, περνάει λίγο χρόνος και αμέσως έχετε μάθει όλες τις λειτουργίες να το χρησιμοποιείτε. Άρα λοιπόν είναι πολύ γρήγορη η καμπύλη εκμάθησης. Δηλαδή και εσείς τώρα μέσα σε 10 λεπτά είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να χειριστείτε τον άλλο. Ενώ το VI έχει μια τέτοια πορεία. Δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος μαθαίνεις λίγα πράγματα και κάνεις λίγες λειτουργίες. Και μετά από πολύ χρόνο, τώρα δεν μπορώ να βάλω πολύ τα μεγέθη γιατί για εσάς μπορεί να είναι π.χ. ένας μήνας, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι 3 μήνες, ας πούμε. Γιατί είναι και ο τρόπος που μπορείς να το κάνεις κτήμα σου. Άρα λοιπόν έχει μια τέτοια καμπύλη εκμάθηση, δηλαδή πολύ δύσκολη. Εν τούτης όμως είναι σημαντικό εργαλείο, να το έχετε αυτό υπόψη. Λοιπόν, VI, KMP, δασική έννοια. Ας αλλάξω αυτό το format specifier και ας βάλω 10.10, δηλαδή θέλω μια μεγαλύτερη ακρίβεια σε εκτύπωση. Το έχω αποθηκεύσει και το κάνω σύμβολο μετάφραση. Πρέπει πάλι να το κάνω σύμβολο μετάφραση. Έστω με τον ίδιο compiler, GCC. Το έκανα σύμβολο μετάφραση και το εκτελώ. Θα δείτε τώρα ότι έχει αυξηθεί ακρίβεια και θα δείτε ότι το 0,25 που είχε εκτυπωθεί πριν, στην πραγματικότητα δεν είναι 0,25. Είναι 0,25000000298. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ισότητα δεν ενεργοποιείται. Και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ως προγραμματιστές ποτέ δεν κάνουμε σύγκριση ισότητας με πραγματικό αριθμό. Κάνουμε μόνο σύγκριση ανισότητας, όπως εδώ, α μεγαλύτερο του 1. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν σας είχε τύχει ποτέ κάτι τέτοιο παράξενο bug. Απλώς σας προετοιμάζω, γιατί εδώ θα κάνουμε προγραμματισμό. Θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Πάμε σε πιο προχωρημένα θέματα προγραμματισμού, όπως θα δείτε στο εργαστήριο, και θα ήταν χρήσιμο να τα γνωρίζετε. Λοιπόν, μια που είμαστε σε αυτό εδώ, το τερματικό, θα σας δείξω μια πολύ ωραία αγγελία που είχα δει. Και σας φέρνω εδώ μια αγγελία. Αυτό ήταν λοιπόν σε ένα billboard, δηλαδή σε μια διαφημιστική ταμπέλα, κάπου στο εξωτερικό. Και όλο και όλο έδειχνε αυτό εδώ, αν το μεγαλώσω κιόλας. Είναι μια ταμπέλα που αρχικά οι περισσότεροι λένε τι είναι αυτή, τι διαφημίζει αυτή η ταμπέλα. Αλλά εμείς επειδή είμαστε ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο, είμαστε και έτοιμοι να την καταλάβουμε. Για παράδειγμα, θα δούμε, αναφέρει Command Line Russian Roulette. Δηλαδή, αυτό είναι μία εντολή στο πλοίο, η οποία έχει ως συνέπεια το εξής. Είναι σε μπάς πλοίο, βέβαια. Μπάς, για να δούμε λίγο εμείς στο Ζαφόρα τι πλοίο έχουμε. Να ανοίξω λίγο το τερματικό. Άμα δούμε EcoCell, αναφέρει ότι έχω το μπάς. Άρα εγώ μπορώ να το εκτελέσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνει αυτό. Δολάριο random είναι μια μεταβλητή που το bus δημιουργεί και σου δίνει μια τυχαία τιμή. Αυτή η τυχαία τιμή, μόντζουλο, το 100% είναι το operation μόντζουλο. Γίνεται μόντζουλο, δηλαδή το υπόλοιπο με διαίρεση, της ακέραιας διαίρεση με το 6. Δηλαδή, ό,τι τιμή και να έχει το random, θα επιστρέψει αυτή η πράξη μια τιμή από 0 μέχρι και 5, γιατί είναι μόντζουλο 6, το υπόλοιπο είναι. Αν αυτό είναι ίσο με 0, δηλαδή, μία φορά στις 6 είναι η πιθανότητα να είναι 0. Αν είναι 0,
Και το και σημαίνει αν είναι μηδέν, αν είναι αληθής προηγούμενη πρόταση. Αν είναι αληθής, τότε εκτύπωσε, τότε μάλλον εκτέλεσε RM, που σημαίνει ολική, συνολική διαγραφή, παύλα RF. RF σημαίνει recursive, σβήστα και τα subdirectories. Το F σημαίνει force, μη ρωτήσεις καν, just do it, απλά κάντο, υλοποίησε την πλήρη και ολοκληρωτική διαγραφή όλων, ξεκινώντας από τη ρίζα. Δηλαδή, διέγραψε τα πάντα, με απλά λόγια. Ενώ διαφορετικά, το διαγώνιο σημαίνει σε περίπτωση που δεν είναι αυτό 0, δηλαδή 5 στις 6 φορές, απλώς να πεις το κλικ, όπως ένα πιστόλι στη ρωσική ρουλέτα, που αν δεν έχει σφαίρα, το μόνο που ακούγεται είναι ο ήχος της σκανδάλης, του κόκορα που χτυπάει ένα κενό, το κλικ. Θα μπορούσαμε βέβαια να το εκτελέσουμε, αλλά με μια τροποποίηση, για να το δείτε κιόλας πώς γίνεται, γιατί ασφαλώς άμα το κάνω αυτό θα σβηστούν πολλά. Άρα λοιπόν, εκτελώ random 106. Θα το δοκιμάσουμε. Αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ναι, εδώ δεν θα λέει RM, echo dead. Ή μπορούμε να το πούμε όπως στα FPS, wasted, ας πούμε. Αλλιώς, echo, άλλο μήνυμα, click. Άρα λοιπόν, αυτή η γραμμή έχει ως συνέπεια, έκανε click. Εντάξει, τη γλιτώσαμε. Μια κάνω ακόμα μια φορά, ρωσική ρουλέτα, click. Τη γλίτωσε. Click, 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 δεν πεθαίνει όπως φαίνεται. Click, click, οπ, να το wasted. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, δηλαδή, κοιτάξτε πόσες φορές εκπρισοκρότησε η ρωσική ρουλέτα χωρίς να έχει βρει σφαίρα. Τη μία φορά που βρήκε σφαίρα, αν έφερε το μήνυμα wasted, που σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα ήταν RMRF. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι κώδικα, που λέγεται και one line, δηλαδή κώδικας μιας γραμμής, γιατί αυτό κανονικά θα ήταν τρεις γραμμές, ένα, δύο, τρεις, σε μία γραμμή one line αναφέρει, βαριέσαι με αυτά που κάνεις, άρα με απλά λόγια, είσαι sysadmin, είσαι σε ένα τερματικό και βαριέσαι αυτά που κάνεις ως sysadmin. Έλα σε εμάς, γιατί εμείς ξέρουμε πώς να εκμεταλλευτούμε τους sysadmin, τέλος πάντων, αυτούς που ξέρουν Unix. Άρα με αυτή τη διαφήμιση, που είναι πάρα πολύ στοχευμένη, γι' αυτό σας δείχνω, δηλαδή αυτή η διαφήμιση μου αρέσει, γιατί την καταλαβαίνουν μόνο όσοι μπορούν να κάνουν αίτηση σε αυτήν την εταιρεία. Οι περισσότεροι θα πούνε δεν καταλαβαίνουν ούτε καν. Αλλά αυτοί που βλέπουν αυτή τη διαφήμιση μπορούν να κάνουν αίτηση. Γι' αυτό μου αρέσει και είναι πολύ έξυπνη διαφήμιση. Συγχαρητήρια στον διαφημιστή που σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Russian Roulette. Και επειδή πριν με είχατε ρωτήσει κάτι σχετικά με, με τις εξετάσεις και το πρόγραμμα, να σας θυμίσω ότι καταρχήν στα λειτουργικά συστήματα. Έπεσε. Για να μπούμε από το E-class στο βασικό. Ωραία. Λοιπόν, λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Γενικά. Μπορούμε να δούμε και σχέδιο εργαστηρίων και εκπαιδευτικό συμβόλαιο, όπου αναφέρονται ακριβώς ποιες εβδομάδες έχουμε εξέταση. Την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε την εβδομάδα 2, τη δεύτερη εβδομάδα, είχαμε εξέταση MPS. Τώρα είμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Δεν έχουμε κάτι. Την πέμπτη δηλαδή, δεν έχουμε καμία εξέταση. Θα γίνει κανονικά πάλι το 2ωρο φροντιστήριο πάνω στα εργαστήρια 3 και 4. Άρα δεν θα έχουμε παρουσίες. Καλείστε όμως και θα σας κάνει καλό να παραβρεθείτε για να βοηθηθείτε σε θέματα κώδικα. Θα αναλύσουμε και το MPS τις επόμενες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε MPS, δεν έχουμε iExams. Βλέπετε εδώ εξετάσεις MPS. Δεύτερη, τέταρτη, έκτη και δέκατη. Την 8η εβδομάδα έχουμε εξέταση iExam. Άρα την επόμενη εβδομάδα πάλι εξέταση MPS που ασφαλώς θα είναι στο Zafora. Θα κληθείτε να υλοποιήσετε κάποιο shell script στο Zafora. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στο σχέδιο εργαστηρίων, όπου έχει την κατάλληλη σήμανση. Και ασφαλώς περιγράφεται κάθε φορά και η ύλη που καλύπτει το φυλάδιο, το εργαστηριακό φυλάδιο εκείνη της εβδομάδας. Δεν έχετε κάτι αυτή τη εβδομάδα, αλλά την άλλη έχετε εξέταση MPS. Μια που μιλάμε για script, θα ήθελα να σας δείξω κάτι.
Έχουμε δημιουργήσει, για παράδειγμα, ένα script.sh. Το εκτενούμε και αναφέρει line 1, bin.sh, no such file directory. Είναι ένα σωστό το αρχείο, δηλαδή υπάρχει bin.sh. Γιατί μας αναφέρει ότι δεν υπάρχει? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχήν, να ανοίξω το notepad sin-sin. Όταν γράφουμε ένα κώδικα, για παράδειγμα, γράφω ένα κώδικα, bin.sh, echo hello world. Αυτό είναι το πρώτο script, σε base. Τώρα είμαι σε Windows, βέβαια, δεν μπορώ να το εκτελέσω. Δεν έχω προσθέσει τα extensions του Unix στα Windows. Δεν θέλω να μπλέκω δηλαδή λειτουργικά συστήματα. Αν και τα Windows 10 υποστηρίξουν αυτά τα extensions, δεν το έχω κάνει. Αυτό, αν το γράψουμε με bomb, βλέπετε αυτή την κωδικοποίηση, bomb, byte order mark είναι το bomb. Δεν βλέπετε τίποτα απολύτως εδώ. Άρα κάποιος που έχει κωδικοποίηση σε bomb και έχει φτιάξει ένα τέτοιο script, θα νομίσει ότι όλα είναι μια χαρά. Θα το μεταφέρει ενδεχομένως ως αφόρο να το εκτελέσει. Αλλά τι θα διαπιστώσει? Και τώρα μπορώ να το κλείσω, γιατί υποτίθεται το μετέφερε. Θα διαπιστώσει ότι δεν θα μπορεί να εκτελεστεί. Και δεν μπορεί να εκτελεστεί γιατί υπάρχουν τα 3 κρυφά bytes στην αρχή. Αυτά δεν φαίνονται. Γιατί είναι byte που δεν φαίνονται, δεν είναι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες. Αλλά άμα κάνουμε ένα hex dump, δηλαδή χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που μας δείχνει byte προς byte τη δεκαεξαδική του αναπαράσταση σε αυτό το αρχείο, και έχω χρησιμοποιήσει τη διασωλήνωση για να το συνδέσω με το πρόγραμμα head, να μου δείξει μόνο την πρώτη γραμμή, θα δω ότι πριν από το bin.sh έχουν τοποθετηθεί αυτά τα 3 byte. Εδώ τα εκτυπώνει τελίτσες, γιατί δεν είναι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, αλλά είναι το EF, BB, BF. Δηλαδή αυτά τα 3 byte, EF, BB, BF, που δεν εκτυπώνονται, γι' αυτό είναι με τελίτσες, όπως φαίνεται, τελίτσες έχει εδώ, είναι το byte order mark. Ενώ αν τα βγάλουμε, δηλαδή στο encoding, κάνουμε π.χ. απλό UTF-8, χωρίς bomb, without bomb, πρέπει να απομακρυνθούν αυτά τα bomb, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Τα byte ξεκινάει κατευθείαν, π.χ. το 23 είναι η δίεση, ο κώδικας μας, και αυτό είναι ο σωστός κώδικας. Μια χαρά λειτουργεί. Δηλαδή, αν εσείς οπτικά το βλέπετε και λέτε, μα το έχω δημιουργήσει, γιατί δεν παίζει, ή θα πρέπει να σκεφτείτε, μήπως το έφτιαξα σε Notepad sin-sin σε Windows ή το δημιούργησα σε Windows. Αν τα δημιουργείτε κατευθείαν στο Linux ή στο FreeBSD στο τερματικό με VI Nano, δεν θα έχετε πρόβλημα. Όποιος όμως δημιουργεί αρχεία στο δικό του Windows λειτουργικό σύστημα και τα μεταφέρει, ενδέχεται να έχει πρόβλημα με τον BOM. Γι' αυτό σας το λέω. Τώρα, τον BOM, αν ρωτήσει κάποιος τι χρειάζεται, χρειάζεται σε άλλα αρχεία τον BOM τοποθετούμε. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάποια TXT αρχεία στο website μου. Αν αυτά τα TXT αρχεία δεν έχουν τον BOM χαρακτήρα, τότε φαίνονται ως κινέζικοι χαρακτήρες όταν τα επισκεφτούμε από website. Ενώ αν έχω τοποθετήσει τον BOM αρχείο, ως κείμενο δεν θα εκτυπωθούν αυτοί οι χαρακτήρες, αλλά ο browser θα το δείξει σωστά με UTF-8 κωδικοποίηση. Λοιπόν, μια που πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, θα σας πω και για το lottery, που μπορεί κάποιος από εσάς μόλις επιστρέψουμε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις για έξτρα βαθμολογία. Δεν χάνει κανείς τίποτα. Λοιπόν, μπορείτε να συνδεθείτε στο lottery. Να ανοίξω ένα παράθυρο. Το lottery είναι στο ARC. Είναι ενεργοποιημένο. Κάπου λέει εδώ lottery. Δεν το βλέπω. Άτο. Άμα μπείτε στο ARC, λοιπόν, στο lottery, κάπου έχει ενεργές κληρώσεις. Και αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί η διάλεξη 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό, αφού συνδεθείτε, το pin number είναι 2710. Θα το γράψω και στο chat, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου εμφανίζει το chat. Να το. Όχι, 2710, για να δηλώσετε συμμετοχή. Τώρα, μια ερώτηση που βρήκα στο chat σχετικά με τον κωδικό SSO. Αθηνά, μάλλον κάνεις κάποιο λάθος. Εν τω μεταξύ είναι ανοιχτή η σύνδεση. Θα κλείσω σε λίγο, αλλά ας δω λίγο μόνο στο Ζαφόρα.
Μπορώ να μπω. Όχι. Πρέπει να μπω ως διαχειριστής. Περιμένετε λίγο. Να μπω στο Zafora ως διαχειριστής, να δω αν αναφέρει κάποιο λάθος στο αρχείο καταγραφής. 1-3-3. Ναι. Λοιπόν, ναι, Αθηνά βγάζει λάθος ότι δεν δέχεται το κωδικό σου. Αυτό εδώ πέρα αναφέρει ότι δίνεις λάθος κωδικό SSO. Ίσως, φαντάζομαι το έχεις κάνει U-Register. Το δοκίμασα αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, και δεν ξέρω αν είναι κάποιο θέμα του υπολογιστή μου, ίσως. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν καταφέρεις λοιπόν να συνδεθείς, υπάρχει η άλλη διαδικασία. Εγώ θα έλεγα καταρχήν να έχεις κάνει copy-paste το κωδικό σου από τη μία να δεις στο εκλάσμα ότι μπορεί να συνδεθείς με αυτό το κωδικό. Στη συνέχεια, όταν συνδεθείς στο πάτη, για παράδειγμα, έχω κάνει copy-paste αυτό, με το δεξί πλήκτρο του mouse το κάνει επικόλυση, όπως βλέπεις. Αρκεί βέβαια να κάνω ακριβώς copy-paste το κωδικό μου. Μπορείς δηλαδή να δοκιμάσεις στο e-class, να δεις ότι μπαίνεις στο e-class με ένα copy-paste κωδικό, τον ίδιο το κάνεις copy-paste στο πάτη όταν πας να συνδεθείς. Αν πάλι δεν το δέχεται, τότε στείλε μου email να κανονίσουμε κάποια συνάντηση να το δούμε καλύτερα. Υπενθυμίζω, όποιος θέλει συνάντηση μαζί μου, μου στέλνει ένα email με τη διαθεσιμότητά του της εβδομάδας. Δηλαδή θα πει, έχω διαθεσιμότητα, π.χ. Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή πρωί και μου λέει τις ώρες, π.χ. 9 με 1. Για να του δώσω ραντεβού ακριβώς να μιλήσουμε μέσω Cisco Webex ή μέσω Zoom. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι είναι ενεργοποιημένο το iLottery, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα του ARC. ARC, UWM, VR. Και, για να δούμε, έχει συνέλθει κανείς. Οπ, ήδη βλέπουμε τους πρώτους που έχουν μπει. Θα κλείσει και τέταρτο, οπότε και τέταρτο θα επιστρέψουμε. Να ξέρετε ότι θα έχουμε... Πόσα λεπτά είναι και 6. Μπορείτε να πείτε λίγο για το lottery, τι ακριβώς είναι, γιατί δεν το έχω... Το lottery δηλώσει συμμετοχή, δεν έχετε να χάσει τίποτα. Θα κληρωθεί και θα βρεθεί ένας που κάθε φορά που θα απαντάει μια ερώτηση σωστά θα παίρνει έξτρα βαθμολογία. Μπείτε μέσα και το lottery τώρα δηλώνουμε. Τώρα δηλώνεται μέχρι και τέταρτο. Okay. Λοιπόν, κλείνω το μικρόφωνο, κλείνω το share, επιστρέφουμε και τέταρτο μόλις ακριβώς λήξει το lottery. Okay. Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Θα κάνω share και την οθόνη. Share screen. Λοιπόν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τις κληρώσεις, φαντάζομαι. Ωραία. Και θα κάνουμε την κλήρωση. Να έχω ενεργοποιημένο και το chat όμως. Περιμένετε λίγο. Πού είναι το παράθυρο το chat? Δεν το βλέπω κιόλας. Δεν μου το ανοίγει για κάποιο λόγο το παράθυρο chat, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Α, εδώ το έβγαλε. Okay. Έχω και το ανοιχτό chat για να δέχομαι τις ερωτήσεις σας. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη κλήρωση. Την πρώτη κλήρωση για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Φαντάζομαι λειτουργούν όλα. 14 συμμετοχές. Και ο νικητής είναι ο Αντώνης 1335. Στο chat, Αντώνη, πες ότι είσαι εδώ, ότι είσαι παρόν. Okay. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζω το μεταξύ στο σύστημα. Η διαδικασία ποια είναι? Ωραία. Η διαδικασία είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα εμφανίζεται η ερώτηση, θα έχεις 30 δευτερόλεπτα να γράψεις A, B, C, D, E ή 1, 2, 3, 4, 5, υποδηλώνοντας ασφαλώς την σωστή απάντηση. Έχεις τη δυνατότητα επίσης
να γράψεις κοινό ή public, το οποίο θα σημαίνει ότι οι συνάδελφοί σου μπορούν να σε βοηθήσουν με το να ψηφίσουν αυτό που θεωρούν αυτοί σωστό, ή μπορεί να γράψεις pass ή επόμενο, μια φορά, αυτά είναι για μια φορά, μια φορά μπορεί να πεις public ή κοινό, μια φορά μπορεί να πεις pass ή επόμενο, το οποίο σημαίνει απλώς παραβλέπουμε μια ερώτηση. Για κάθε ερώτηση που με επιτυχία περνάς, θα λαμβάνεις συν 0,25. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πεις σταματάω σε αυτό το σημείο και ό,τι έχεις ως εκείνο το σημείο το τοποθετώ εγώ στο iGrades. Επίσης, το μέγιστο είναι 2 μονάδες που μπορείς να πάρεις από αυτό. Άρα, έχω το chat ανοιχτό και να βάλω το κωδικό. Αφορά ασφαλώς τα λειτουργικά συστήματα, την πρώτη και δεύτερη διάλεξη. Μόλις εμφανιστεί η ερώτηση, θα πατάω το start. Μόλις διαβάζω την εκφώνηση. Λοιπόν, ποια από τα παρακάτω δεν Πού είναι το ρολόι, να το. Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός μονολιθικού συστήματος, 30 δευτερόλεπτα ξεκινάνε τώρα. Πρέπει να γράψει ένα γράμμα μέσα στα επόμενα 7 δευτερόλεπτα. Β. Β λες, η επικοινωνία μεταξύ διαδικασιών γίνεται χωρίς παραμέτρους και είναι σωστή απάντηση. Άρα, μόλις έχεις λάβει το 0,25, το σημειώνω. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην επόμενη. Έχεις 0,25. Υπενθυμίζω, έχεις και τις 2 βοήθειες. Επόμενη, λοιπόν, ερώτηση. Πόσες είναι οι μεθόδοι για πέρασμα παραμέτρους σε κλίση συστήματος σε πρότυπο POSIX? Ξεκινάει τώρα ο χρόνος. Σε 7 δευτερόλεπτα πρέπει να γράψεις ένα γράμμα. 5, 4, α. Μόνο 2 καταχωρητές, υποβολή, λάθος απάντηση. Η σωστή είναι η ε, είναι 3. Δηλαδή, καταχωρητές, μια καταστήμη και στίβα. Πώς ξέχασε τη στίβα? Η στίβα είναι το πιο βασικό. Το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Εν τούτης όμως, 0,25 έχει λάβει. Άρα, να σημειώσω εγώ. 13,35. Πολύ ωραία, Αντώνη, θα πάρεις 0,25. Απλούστατα, για να σας δείξω τι θα εμφανιζόταν σε περίπτωση που αποφάσιζε ο Αντώνης να ενεργοποιηθεί η βοήθεια από το σώμα των φοιτητών, από τους συναδέλφους του, θα σας εμφανιζόταν αυτό το poll που αυτή τη στιγμή βλέπετε. Πατήστε κάποια κουμπιά, να βάλω και ίσως το επόμενο. Δεν έχει καμία σημασία, απλώς για λόγους προσομοίωσης. Επόμενη ερώτηση, εδώ. Για παράδειγμα, θα βλέπατε την ερώτηση και θα επιλέγατε στο poll που σας εμφανίζεται την απάντηση που εσείς θεωρείτε σωστή. Και στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωνόταν ή το 70% των συμμετοχών, τουλάχιστον το 70% ή ένα λεπτό, για παράδειγμα τώρα είναι 32 δευτερόλεπτα, 33 δευτερόλεπτα, μόλις ολοκληρωνόταν σε ένα λεπτό, τότε θα τερμάτισα το poll. Για παράδειγμα τώρα, ας τερματίσουμε, το είδαμε αυτό το poll, θα τερμάτιζα το poll και θα έκανα share results. Οπότε θα βλέπατε όλοι τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας φαίνονται τα αποτελέσματα του poll. Τι ψήφισαν οι περισσότεροι. Και ο Αντώνης ή κάθε φορά φοιτητής που επιλέγεται έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχτεί και να πει ναι και εγώ συμφωνώ με αυτό, είτε να πει όχι τελικά όλοι κάναν λάθος, το σωστό είναι το άλλο. Αυτή είναι η βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, σταματάμε τη διαδικασία αυτή. Ολοκληρώθηκε.
Έχει 0,25 ο Αντώνης και μπορούμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ακούω. Άρα στο lottery πρέπει συνεχόμενα να είναι σωστές οι απαντήσεις για να συνεχίσει... Ναι, είπαμε, στο πρώτο λάθος σταματάει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω αφορά το εργαστηριακό πλάδιο. Θα σας φέρω τώρα το PDF. Ωραία. Λοιπόν, το εργαστηριακό πλάδιο που είναι αυτής της εβδομάδας είναι στο Unix. Υπενθυμίζω ότι δεν παραδίδεται κάτι από αυτό το εργαστηριακό πλάδιο, αλλά θα πρέπει να το δουλέψετε για να αποκτήσετε την εξοικείωση που απαιτείτε. Βλέπετε εδώ την περιγραφή της άσκησης, ότι συνδέεστε σε ένα λειτουργικό σύστημα Linux ή FreeBSD. Σοζαφόρα εγώ θα προτιμούσα. Βλέπετε με το man echo για παράδειγμα, με δεύτερη παράμετρο πρόγραμμα για το οποίο θέλετε περισσότερες πληροφορίες, με το space bar που σας είπα, μπορείτε να μεταβείτε σε επόμενη σελίδα. Κάποιες βασικές εντολές, PWD, Print Word Directory, LS, CD. Στη συνέχεια, με την παράμετρο Pavla L, που το γράφω Pavla L μικρό, γιατί κάποιος μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι το 1, για παράδειγμα, έχει ως συνέπεια να σας δείχνει τα δικαιώματα και άλλες πληροφορίες. File, άλλη εντολή, όνομα προγράμματος. Μετά για καταλόγους, CP, αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή. Τα γράμματα αυτά συνδέονται και κάπως με την εντολή. Το CP είναι από το copy. Το MV ήταν από το move, μετακίνηση. Το RM είναι διαγραφή. Έχει κάποια σχέση λοιπόν. Μην νομίζω ότι είναι στην τύχη αυτά τα γράμματα. Τώρα, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί όμως γράφουμε copy, όπως τα Windows π.χ. και γράφουμε CP. Η απάντηση, κατά με, είναι ότι οι sysadmins δεν θέλουν να γράφουν και πολλά. Επειδή θέλουν να γράψουν αρκετές λειτουργίες, οπότε το συντόμευσαν, το copy σε CP. Και είναι πολύ πιο εύκολο να γράψει CP, MV και την αντίστοιχη εντολή, παρά να γράψει ολόκληρα κατεβατά. Άρα λοιπόν, για λόγους πιο γρήγορης εκτέλεσης λειτουργιών, γι' αυτό χρησιμοποιούμε συντομευμένες μορφές. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε και το tab. Το tab είναι βασικό πλήκτρο στο να γράφετε γρήγορα εντολές, γιατί γράφετε τα πρώτα γράμματα tab και αμέσως συμπληρώνετε τα υπόλοιπα. Φακέλους δημιουργούμε, LS, stats. Και σενάρια φλοιού. Η βασική κειμενογράφη. Καλείστε να εξοικειωθείτε. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν για την εξέταση να ξέρετε κάποιον από αυτούς τους κειμενογράφους. Αυτό που εγώ θα σας έλεγα ασφαλώς, το πιο απλό απ' όλα είναι το Nano. Και άμα θέλετε ένα πολύ short demonstration, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Nano, όνομα αρχείου, μπλα μπλα μπλα. Γράφουμε ό,τι θέλουμε. Και εδώ κάτω βλέπετε αυτό το καρέτ και ένας χαρακτήρας. Δηλαδή το καρέτ είναι το πλήκτρο control. Control και X, exit. Άμα δώσω control και X, να το αποθηκεύσω. Yes. Με ποιο όνομα? File name to write. Το ίδιο. Enter. Γράφτηκε. Οπότε κατευθείαν more OS, κατευθείαν βλέπετε αυτό το αρχείο. Θέλω να το επεξεργαστώ. Πάλι, nano, το όνομα αυτού του αρχείου. Με το αριστερό πλήκτρο το μαρκάρω, με το δεξί το επικολό. Θέλω να διαγράψω κάποια γραμμή. Control και K. Δεν ξέρω αν το λέει εδώ κάτω. Α, το λέει. Cut. Paste. Control U paste. Βάζουμε μερικές γραμμές. Control X, exit και αποθήκευση. Να το σώσω. Σώστο το ίδιο όνομα. Να το έγινε. Είδατε πόσο απλό είναι το Nano. Είναι πάρα πολύ απλό. Το VI δεν είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν το Nano είναι η επιλογή που θα χρησιμοποιήσει κάποιος που πρώτη φορά εισέρχεται στον κόσμο του πειραματικού, για να μην τρομάξει. Και μετά βέβαια, όταν δει ότι δεν το καλύπτει, δεν τον καλύπτει η λειτουργία του Nano σε αυτά που θέλει να κάνει, π.χ. το VI έχει δυνατότητα έβρισης και αντικατάστασης με σύνθετες
μορφές κανονικών, επράσιμη και το καθεξής. Έχει πολλά παραπάνω, αλλά το νάνο είναι η πρώτη επιλογή. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζετε και να μπορείτε στο θεματικό μόνοι σας να τα υλοποιήσετε. Κατασκευάστε το παρακάτω σενάριο φιλίου, σας δίνει ένα σκριπτάκι που πρέπει να υλοποιήσετε. Μην το κάνετε copy-paste, καλύτερα ψυχολογήστε το, δεν είναι τόσο πολλές γραμμές. Σας εξηγεί αυτό το σενάριο φιλίου για μεταβλητές. Είδαμε το δολάριο ως μεταβλητή, για παράδειγμα. Για διπλά εισαγωγικά, για μονά εισαγωγικά, με το read, είσοδο από χρήστη, συνθήκες, if, elif, else, φι. Το φι είναι το ανάποδο του if. Όπως και στο το case που θα δούμε, έχει το ESAC. Δηλαδή, έχει ένα γραμματισμό. Και εδώ τελειώνει το 13ο εργαστηριακό φυλάδιο. Σχετικά με το Unix Overview, να σας πω ότι στο eClass έχει αναρτηθεί ένα αρχείο που αναφέρει την ιστορία του Unix, ιστορία των εκδόσεων, τι είναι το Unix, διαμήρυνση αρχείων, θεμελιώδη θέματα του Unix, κέλικος, επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να το μελετήσετε στο μια φορά για να εξοικειωθείτε καλύτερα με την ιστορία και τις λειτουργίες του Unix. Πώς κάνουμε έλεγχο διεργασίας, διαχείριση συστήματος, ομάδες, δικαιώματα, σημαντική κατάλογη, γιατί κάποιος να χρησιμοποιεί Unix. Όταν λέμε Unix, βέβαια σας είπα, και το Linux και το FreeBSD ανήκουν στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Άρα μην το βλέπετε ως κάτι ξένο. Συνεχίζουμε. Unix αναφορές. Ωραία. Και ας πάμε και στο στην ενότητα 2. Στην ενότητα 2 θα δούμε για τις κλίσεις συστήματος, δομές λειτουργικού συστήματος και παρουσίαση δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων. Κάποια από τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την απόδοση είναι η μέση χρησιμοποίηση των πόρων. Πόρων είναι resources, είναι οτιδήποτε μπορεί να κατέχει μια διεργασία. Μπορεί να κατέχει επεξεργαστή, για παράδειγμα, μπορεί να κατέχει μνήμη, μπορεί να κατέχει είσοδο-έξοδο, κάποιο περιφερειακό σύστημα κ.ο.κ. Βασικές έννοιες, η διεργασία, ο χώρος διευθύνσεων, ταρχεία, είσοδο-έξοδος, ασφάλεια, προστασία δηλαδή, και οφλοιός. Η ιεραρχία διεργασιών, διασωλήνωση, υπάρχουν διάφορες κλίσεις συστήματος. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διεργασία, ζητούμε υπηρεσίες από το λειτουργικό σύστημα. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω των κλίσεων συστημάτων. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο, ζητούμε από το λειτουργικό σύστημα να ανοίξει το αρχείο και να μας επιστρέψει ένα pointer. Και εμείς δουλεύουμε με αυτό το file pointer. Διαχείριση αρχείων, συσκευών, πληροφοριών και επικοινωνίες. Υπάρχει λοιπόν η διασύνδεση ανάμεσα στο πρόγραμμα, στη διεργασία που έχουμε αναπτύξει και στις υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα. Είναι διαθέσιμες σε γλώσσα assembly. Τρεις είναι οι μέθοδοι πέρασμα παραμέτρων, όπως είδαμε και την ερώτηση που είχε τεθεί πριν, όπως είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική. Ο σωρός ασφαλώς είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική που χρησιμοποιείται για πέρασμα παραμέτρων, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο χώρο από ό,τι αν το βάζαμε ως καταχωρητές ή σε θέση μνήμη. Το πώς λειτουργεί τώρα ο σωρός το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική. Κλίση συστήματος. Εδώ είναι το user space. Εδώ είναι ο χώρος διευθύνσεων της διεργασίας μας. Η κάθε διεργασία πάντα ξεκινάει από τη διεύθυνση 0 και πηγαίνει μέχρι ένα μέγιστο όριο που θέτει το λειτουργικό σύστημα. Όταν θελήσει κάτι η διεργασία, μια υπηρεσία, στην αρχιτεκτονική είχαμε για παράδειγμα το interrupt 21H. Μόλις ζητεί κάτι, πρέπει να θέσει στο σωρό τις παραμέτρους, βλέπετε θέτει 1, 2, 3 στο σωρό παραμέτρους, καλεί την κλίση συστήματος, όπου αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί μια διακοπή στο πρόγραμμα, ονομάζεται trap. Trap είναι μια εσωτερική διακοπή που γίνεται από το ίδιο το πρόγραμμα, σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος, ο έλεγχος γίνεται dispatch, μεταφέρεται στο kernel, στο πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, όπου εκτελεί την υπηρεσία και επιστρέφει δεδομένα, πάλι βλέπετε, στο καλό πρόγραμμα.
Άρα εδώ είναι το πρόγραμμα του χρήστη, user program. Όταν καλεί μια συνάρτηση, για παράδειγμα κάνει F-open, τότε πηγαίνει στην βιβλιοθήκη, ας πούμε τη Libse, τη βασική βιβλιοθήκη της C, που αυτή μετά με κατάλληλες εντολές assembly ενεργοποιεί την υπηρεσία στον πυρήνα. POSIX είναι μια σειρά προτύπων που καθορίζουν βασικές υπηρεσίες. Το FreeBSD είναι συμβατό κατά POSIX και το Linux. Βέβαια, δεν είναι μία έκδοση POSIX. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις POSIX. Δεν ξέρω αν έχω κάπου μεταφέρει τη φωτογραφία από ποιες εκδόσεις POSIX. Όχι, δεν τα έχω ακόμα εδώ. Από ποιες εκδόσεις POSIX είναι, αλλά το έχω μεταφέρει μέσα στο slide. Το FreeBSD, λοιπόν, βλέπουμε το 12.1, η τελευταία έκδοση του FreeBSD αυτή την εποχή, είναι 1992 συμβατό POSIX. Ενώ το Linux, αυτό είναι ένα σύστημα Linux, που το τρέχω σε ένα Raspberry, γι' αυτό είναι ARM6, ενώ αυτό είναι AMD64. Αυτό το FreeBSD το εκτελώ σε ένα 64-bit σύστημα συμβατό κατά Intel, ενώ αυτό το Linux το έχω εγκατεστημένο σε ένα Raspberry, και μάλιστα Raspberry 1, από τα πρώτα Raspberry που έχω. Γι' αυτό είναι ARM τύπου X, ARM V6. Αυτό λοιπόν, αλλά το ίδιο ισχύει και σε οποιοδήποτε άλλο Linux, να ξέρετε. Έχει φέρει τον τελευταίο kernel, δηλαδή 5.4.5, που είχε δημιουργηθεί Αύγουστος, είχε γίνει compile Αύγουστος 10 του 2020. Αυτή ήταν η τελευταία έκδοση. Σε αυτό λοιπόν, αν κάνουμε more, το αρχείο που φέρει τις διάφορα definition του POSIX, θα δούμε ότι υποστηρίζει διάφορες εκδόσεις POSIX. Υποστηρίζει και την έκδοση του 1992, αλλά υποστηρίζει και POSIX 1995, 2011, 2001 και 2008. Δηλαδή, το Linux έχει υποστήριξη και για POSIX. Έχει υποστήριξη για 4 εκδόσεις POSIX. Και την κλασική του 92, που είναι συμβατή 100% με το FreeBSD, αλλά έχει και άλλες εκδόσεις, που σημαίνει ότι αν υλοποιήσετε κάτι στο Linux και έχει κλείσει συστήματος 2008 POSIX, τότε δεν θα μπορέσετε ενδεχομένως να κάνετε compile σε FreeBSD, γιατί δεν έχει υποστήριξη αυτών των λειτουργιών. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το 1992, τώρα πώς το χρησιμοποιείτε, απλώς το compiler πρέπει να θέσει την κατάλληλη μεταβλητή, ότι θα χρησιμοποιήσουμε POSIX 1992. Το 1992 είναι 100% συμβατό. Αυτό για να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφορες εκδόσεις POSIX. Σε Windows μπορούμε να βάλουμε, για παράδειγμα, το Sigwin και να έχουμε ένα POSIX compatible environment. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, βέβαια, και από τα Windows 10, που μπορούμε να προσθέσουμε Unix υπηρεσίες και να το επιτύχουμε αυτό. Κυριότερες κλίσεις συστήματος, βλέπουμε PID, το fork θα το δούμε σε εργαστήριο, δημιουργεί διεργασίες, wait PID, όλα αυτά θα τα δούμε σε εργαστηριακά φυλάδια. Οτιδήποτε αυτό, open, close, για αρχεία, χειρισμό αρχείων δηλαδή, χειρισμό καταλόγων, όλα αυτά τα βλέπουμε σε κάποιο εργαστηριακό φυλάδιο. Αλλαγή καταλόγου, αλλαγή δικαιωμάτων, αποστολή σήματος σε διεργασία. Ένας απλός φλοιός εκτελεί συνεχώς αυτό εδώ. Κάθε εντολή που δίνει ο χρήστης, την κάνει fork, δηλαδή διαβάζει εντολή από τον χρήστη, την κάνει fork, δηλαδή εκτελεί μια ως διεργασία αυτή την εντολή και περιμένει να ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία, wait bit, και να εκτελέσει πάλι την επόμενη. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο φλοιός. Κάθε εντολή που δίνουμε, περιμένει ο φλοιός να ολοκληρωθεί η εκτέλεσή της και στη συνέχεια λαμβάνει πάλι τον έλεγχο ο κώδικας του πλοίου. Κάθε διεργασία έχει κάποιες περιοχές μνήμης, το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, θυμάστε, το σωρό, τα δεδομένα και τον κώδικα. Code segment, data segment, stack segment. Ήταν οι τρεις περιοχές που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και είχαμε δει και το σωρό που βρίσκεται και ότι καθώς αυξάνεται μπορεί να έχουμε ένα stack overflow και να σβηστούν δεδομένα ή buffer overflow, από δεδομένα να σβήσουμε στο σωρό χρήσιμες διευθύνσεις, χρήσιμες μεταβλητές, όπως χρησιμοποιούν κάποιοι hackers να κάνουν buffer overflow. Τα Windows έχουν διαφορετικές κλίσεις συστήματος και δεν υπάρχει αντιστοίχηση ένα προς ένα. Για παράδειγμα,
Το fork στα Windows λέγεται create process. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε ένα κώδικα σε Linux και να το κάνουμε compile σε Windows. Πρέπει να ξαναγράψουμε όλες αυτές τις κλίσεις συστήματος. Υπάρχει μια ιεραρχία συστήματος αρχείων, ένας κατάλογος, υποκατάλογοι και ούτω καθεξής, προσαρμοσμένα συστήματα με το mount. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ είναι ένας καινός κατάλογος, προσαρτώ ένα απομακρυσμένο σύστημα ή ένα τοπικό σύστημα, εδώ είναι ένα USB για παράδειγμα, στο δίσκο, βλέπω ότι έχει αρχεία με το U-mount από προσαρτώ. Σας είχα δείξει και το NFS, το Network File System, που έχω προσαρτήσει στο MNT NAS, στο Zafora. Προγράμματα συστήματος, μετά είναι οι διάφορες δομές, όπως τα μονολιθικά συστήματα, στη συνέχεια, όπως είναι η δομή του Unix, έχει έναν πυρήνα και οδηγή συσκευών. Η ιστορία του BSD, σας έχω δείξει και το αρχείο, το Unix Overview, που σας καλώ να το διαβάσετε. Έχει ένα μεγάλο timeline το Unix. Είδατε από τα τέλη της δεκαετίας, εκεί 1976, μέχρι τις μέρες μας. Το FreeBSD θεωρείται ο άμεσος απόγονος του Unix. Το FreeBSD έρχεται από το BSD, Berkeley Software Distribution. Ενώ το Linux δημιουργήθηκε από το 0, από το Linus Torvalds, το 1994. Ενώ το FreeBSD ξεκίνησε εκείνη την εποχή free όμως, ως ελεύθερο. Λειτουργικά συστήματα λοιπόν, βλέπετε τις διάφορες εκδόσεις, από τη μία είναι η οικογένεια του Windows, από την άλλη τον Apple, Unix και το Linux. Είναι οι τέσσερις βασικές δομές. Και δείχνει ένα άλλο γράφημα από πού προέρχονταν όλα, δηλαδή από το Unix 1969 που ήταν χωρίς X και μετά φτιάξαν κάποιοι το Unix με X και επεκτάθηκε και έγινε αυτό το δέντρο των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων. Βλέπετε εδώ πέρα, για παράδειγμα, Minix, Linux, NextStep, FreeBSD, το απλό BSD, NetBSD, OpenBSD, AX, CoUnix, UnixWare, Solaris, HP, UPS και το καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα Unix-like, επειδή έχουν κοινές ρίζες, μοιάζουν όλοι με το τερματικό των Unix κτλ. Απλώς διαφοροποιούνται ως προς το sysadmin. Δηλαδή, ως απλός χρήστης δεν θα καταλάβεις διαφορά, αλλά οι sysadmin καταλαβαίνουν διαφορά. Για παράδειγμα, εγώ προτιμώ Ubuntu από Linux, αλλά σε ένα σύστημα, σε ένα server στο εργαστήριο, έχω στήσει Red Hat Linux, το οποίο έχει άλλα εργαλεία διαχείρισης και κλείθηκα να μάθω νέα εργαλεία διαχείρισης, γιατί είχαμε ένα περιφερειακό, έχουμε ένα περιφερειακό που μόνο σε Red Hat είχε driver για κανένα άλλο Linux. Και έπρεπε λοιπόν να βάλω Red Hat. 4.4 BSD, Bootstrap, διαδικασία κίνησης του συστήματος. Υπάρχει ένας loader στην αρχή, ξέρετε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, ότι φορτώνεται ένα κομμάτι κώδικα στην αρχή από το BIOS που συνέχεια πηγαίνει σε πρώτο boot device, παίρνει από εκεί το loader και στη συνέχεια ο loader φορτώνει τον kernel και ούτω καθεξής. Και αν ο kernel αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε βγάζει single cell, όπως σας είπα, single user cell, όπου καλεί το διαχειριστή να επιδιορθώσει το σύστημα. Ιεραρχία συστατικών του Unix, υπάρχουν σωματοποιημένα συστήματα, κατανομή επεξεργαστή, βλέπετε τα διάφορα επίπεδα, 1, 2, 3, 4, 5, που είναι και επίπεδα προστασίας. Δηλαδή, δύσκολα μπορεί κάποιος να κατέβει επίπεδο, πρέπει να ζητήσει κάποια κλίση συστήματος για να το κάνει. Ο χρήστης βρίσκεται εδώ, στο επίπεδο των χρηστών. Οτιδήποτε θέλει να ζητήσει που ανήκει σε χαμηλότερο επίπεδο, πρέπει να ζητήσει πρόσβαση μέσω κλίσης συστήματος. Χρήστες, συστήματα αρχείων, διαδιεργασιακή επικοινωνία, διαχείριση συσκευών, εικονική μνήμη κ.ο.κ. Κάποια άλλη δομή είναι μικροπυρήνες, όπως βλέπετε, client-server, πελάτη διακομιστή, remote procedure call. Αυτά χρησιμοποιούνται και στις μέρες μας. Ας πούμε το RPC χρησιμοποιείται για να ενεργοποιεί το NFS. Δηλαδή θέλουμε μια απομακρυσμένη κλίση συστήματος, γιατί όταν είναι ένα network file system, ένας δικτυακός χώρος αποθήκης και θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάτι σε αυτό, τι κάνουμε? Κάνουμε μια απομακρυσμένη κλίση συστήματος, ένα απομακρυσμένο syscall. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται μέσω remote procedure call. Άρα λοιπόν, για να είναι ενεργοποιημένο το NFS, πρέπει να έχει ενεργοποιημένο και τον δαίμονα που είναι το RPC manager, RPC bind λέγεται στο FreeBSD ή RPC port map λέγεται στο Linux. Αν δεν το έχει ενεργοποιημένο αυτό, δεν λειτουργεί καμία κλίση συστήματος, ακόμα και να υπάρχει το NFS ως υπηρεσία. Εικονικές μηχανές, virtual machine, είναι το
ο τρόπος που μπορούμε σε ένα συγκεκριμένο hardware να τρέχουμε πολλαπλά ταυτόχρονα λειτουργικά συστήματα. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε το VirtualBox. Για παράδειγμα, και εγώ έχω κάπου ένα VirtualBox. Ας το ανοίξω εδώ απλώς να το δείτε. Να σας το κάνω drag and drop. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω ένα Windows 7 μηχάνημα που το έχω θέσει immutable, που σημαίνει ότι ό,τι αλλαγή και να κάνω δεν θα τροποποιήσει κάτι στην κατάσταση. Μπορώ να δοκιμάσω, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που κατέβασα από το ίντερνετ, να δω αν έχει κάποιον ιό ή κάτι άλλο, αλλά μόλις πατήσω να σταματήσει, θα έχει συνέπεια να σταματήσει η λειτουργία να επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις. Βλέπετε εδώ λοιπόν κάποιες ρυθμίσεις. Έχω στήσει 32-bit μηχάνημα, δύο επεξεργαστές με κάποια επιτάχυνση και μπορώ να το ξεκινήσω. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα κρασάρει το σύστημα επειδή κάνω και γραφή στο Zoom. Ας το δω όμως, ας πατήσω κίνηση, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε να πειραματιζόμαστε. Αν σπάσει ο ήχος όμως, να το ξέρετε ότι θα οφείλεται σε κάποιο θέμα. Όπου ξεκινάει εδώ, βλέπετε λοιπόν ότι ξεκινάει σε ένα παράθυρο ολόκληρο λειτουργικό σύστημα Windows 7. Φαντάζομαι τώρα το load του συστήματός μου αρχίζει και εκλοξεύεται σιγά σιγά, γιατί φορτώνω ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα που έχω. Φορτώνει τα Windows, τέλος πάντων, όπως βλέπετε, ένα κανονικό λειτουργικό σύστημα. Ας το σταματήσω όμως, γιατί μάλλον θα αρχίσει να σπάει και ο ήχος, αλλά... Εντάξει, μια που φτάσαμε όμως εδώ, ας περιμένουμε λίγο ακόμα να ξεκινήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω σε ένα παράθυρο το λειτουργικό σύστημα Windows 7. Και εδώ πέρα μπορώ να πειραματιστώ. Μπορώ λοιπόν, είναι ένα bare installation, όπως βλέπετε. Μπορώ να κατεβάσω ένα πρόγραμμα που να έχει κάποιον ιό, να το δοκιμάσω να δω τι θα γίνει και μετά απλώς το κλείνω. Και μάλιστα μπορώ να το κλείσω κατευθείαν με χ. Γιατί είναι immutable, οπότε δεν θα πειράξει κάτι. Δεν θέλω αποθήκευση, θέλω κατευθείαν τερματισμό. Και τερματίζει κατευθείαν σαν να το έβγαλα από την πρίζα το λειτουργικό σύστημα. Αυτά είναι οι εικονικές μηχανές με το VirtualBox. Είναι δωρεάν. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα προγράμματα όπως το VMware, Hyper-V, Microsoft και άλλα όπως της Amazon και ούτω καθεξής. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως είδατε και υπάρχει ο Type 1 Hypervisor όπου δεν υπάρχει αυτό όπως τώρα βασικό λειτουργικό σύστημα. Τώρα εμείς που είμαστε εδώ έχουμε το Host Operating System που είναι Windows 10 και από πάνω έχω φορτώσει το VirtualBox και έχω τα διάφορα Guest OS. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που έχει ένα bare minimum λειτουργικό σύστημα. Δεν έχει δηλαδή ένα λειτουργικό σύστημα όπως Windows 10. Για παράδειγμα, στο Hyper-V κατευθείαν μπορείς να φορτώσεις εικονικές μηχανές χωρίς να έχεις ένα full blown λειτουργικό σύστημα. Αν γίνει κατάσταση μέσα στο VirtualBox του Ubuntu, δεν υστερεί σε λειτουργίες, αλλά έχει το θέμα ότι κάποιες συσκευές δεν θα αναγνωρίζονται. Βέβαια, υπάρχει USB pass-through. Θα είναι λίγο μειωμένη απόδοση, αν δεν έχεις δηλαδή τα virtualization extensions που έχουν οι σημερινοί επεξεργαστές. Και εκτός από μειωμένες επιδόσεις, δεν θα έχεις καλή πρόσβαση σε περιφερειακά. Αλλά είναι μια καλή εμπειρία να το κάνεις και επειδή δεν χαλάει τίποτα στο σύστημά σου, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Γλώσσα σε και τέλος ενότητας. Σε αυτό το σημείο θα ενεργοποιήσω το iQuiz, οπότε θα πρέπει όποιος θέλει να πάρει μέρος να συνδεθεί στη διεύθυνση του iQuiz. Ας την ανοίξω. Λοιπόν. Πάντως το VirtualBox είναι δωρεάν. Πειραματιστείτε και ως μηχανική μην φοβάστε να πειραματίζεστε με αυτές τις τεχνολογίες. Είναι πολύ χρήσιμο το virtualization. Ψάχνω εγώ το quiz βέβαια τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Quiz. Να, το βρήκα το quiz. Και θα ενεργοποιήσω τώρα το quiz. Ετοιμαστείτε γιατί θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε μόλις ξεκινήσει. Άρα πρέπει να έχετε κάνει login στο ARC. Checkbox. OK. Λοιπόν, 45 δευτερόλεπτα, μπορείτε να συνδεθείτε. 10 ερωτήσεις θα
συναντήσουμε σήμερα στο quiz. Στα υπόλοιπα 30 δευτερόλεπτα να σας πω ότι την Πέμπτη έχουμε 2 ώρες φροντιστήριο, όπως και την πρώτη εβδομάδα. Δεν είναι υποχρεωτική παρουσία, αλλά σας συμβουλεύω να έρθετε. Θα λύσουμε θέματα σχετικά με το Zafora, με cell scripts, δημιουργία cell scripts. Θα δούμε τα φυλάδια και ασφαλώς τα MPS που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στην επόμενη εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Παραμένω βέβαια μαζί σας. Άρα, καλή επιτυχία και η καταγραφή θα σταματήσει τώρα.